Βουλής να λέει «Είμαι Μακεδόνας». Ο Ζόραν Ζάεφ έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία για το δημοψήφισμα που θα γίνει στις 30 Σεπτεμβρίου. Και μιλάει για μακεδονική γλώσσα, μακεδονική εθνότητα. Ναι. Και βέβαια απάντησε η κυρία Καϊλή στον Δημητρόφ. Είμαι από την Ελλάδα, με καταγωγή από τη Μακεδονία. Για να δούμε. Πάμε τι να δούμε το βίντεο και να έρθουμε. Θα μιλήσω ελληνικά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για τον λόγο. Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι που οι γειτονές μας έχουν διάθεση διαλλακτική από την Ελλάδα, από τη Μακεδονία. Και την πρόθεση φυσικά να ξεπεράσουν χαρακτηρισμούς αλυτρωτικούς, αλλά και μια ρητορική που θα συμφωνήσω επί πολλά χρόνια πλήγωνε τις σχέσεις μας. Επιτρέψτε μου να πω επίσης ότι αισθάνομαι ότι είμαστε πολύ τυχεροί που η συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει δείξει αυτή τη διάθεση μετά από πολλά χρόνια. Παρ' όλα αυτά υπήρχαν και οικονομικές σχέσεις. Οι λαοί συνέχιζαν να συνεργάζονται σε πάρα πολλά επίπεδα. Το γνωρίζετε, έχουμε επισκεφτεί τη χώρα σας και φυσικά πάρα πολύ επισκέπτονται την Ελλάδα διαρκώς. Επιτρέψτε μου όμως να ρωτήσω αν αισθάνεστε πως απαιτείτε να διορθωθεί η συμφωνία μέχρι την ολοκλήρωσή της. Καθώς θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους μου ότι υπάρχει το παράδοξο να είναι η ονομασία Βόρεια Μακεδονία, αλλά η στρέβλωση να μην διευκρινίζει ότι αυτό θα είναι και ο προσδιορισμός των κατοίκων. Καθώς σας είπα, εγώ από τη Μακεδονία θα πρέπει να εξηγώ ότι οι κυβερνήσεις μας δεν διόρθωσαν ή παρέλειψαν να διορθώσουν αυτό το παράδοξο. Μάλιστα. Να καλημερίσουμε την κυρία Καϊλή. Γεια σας, κυρία Καϊλή. Καλημέρα. Παραήμουν ευγενική τελικά. Όχι, μια χαρά ήσασταν. Βλέποντας το βίντεο, είσαι εδώ από το παράδοξο. Ναι, γιατί το κλίμα δυστυχώς ήταν διαφορετικό εκεί μέσα και έπρεπε να εξηγήσουμε. Είπα στη συνέχεια και για τα μακεδονικά προϊόντα ότι υπάρχουν ζητήματα και θα προκύπτουν διαρκώς ζητήματα και νομίζω και καταγγελίες και δικαστικές διαμάχες. Να καλημερίσουμε και τον κύριο Άγγελο Συρίγο, βεβαίως, που μαζί μας, καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλημέρα, ευχαριστώ που είστε εδώ. Ακούσατε την κυρία Καϊλή που είπε είναι με Ελληνίδα από τη Μακεδονία. Ναι, αλλά και ο Δημητρόφ λέει με το Ζάεφ είναι Μακεδόνες. Από τα Σκόπια. Ο οποίος εξήγησε ότι είναι γεωγραφικός ο προσδιορισμός, αλλά αυτό φυσικά δεν διαπιστώνεται στην ταυτότητα. Και προσπάθησε να δημιουργήσει μια ρητορική, την ανάγκη ότι εξαναγκάστηκαν ουσιαστικά να συμφωνήσουν και να συμβιβαστούν, γιατί η Ελλάδα δεν τους άφηνε να μπουν στο ΝΑΤΟ. Τι να συμφωνήσουν, Μακεδόνες λένε ότι είναι. Το οποίο, ναι, δεν μας κάναν χάρη. Μας δηλαδή έκαναν μια μικρή δεν χάρη. Τους πιέσαμε εμείς. Ως προς το... Έτσι το παρουσίασε δηλαδή ο κ. Δημητρόφ. Δεν λένε ούτε Βόρειο Μακεδόνες. Μακεδόνες, είπε ο κ. Ζάκη. Μόνο. Δεν ακούστηκε το Βόρειο Μακεδονία καθόλου σε αυτή τη σύσκεψη και λυπάμαι πολύ γιατί φάνηκε ότι έχουμε χάσει την, ακόμα και το να έδειχνε κανείς ότι ήταν μεγαλόψυχη η Ελλάδα και έκανε μια τέτοια προσπάθεια. Εδώ φάνηκε το αντίθετο. Κύριε Συρίγο. Βάσει συμφωνία των Πρεσπών, η χώρα λέγεται Βόρεια Μακεδονία. Αυτή είναι και η υποχώρηση που κάνανε οι Σκοπιανοί. Και εμείς κάναμε τρεις υποχωρήσεις. Η μία ήταν ότι δεχθήκαμε όνομα που περιέχει σύνθετη ονομασία με τη λέξη Μακεδονία, ενώ η αρχική μας θέση ήταν ότι δεν το δεχόμαστε. Και κάναμε και δύο επιπλέον υποχωρήσεις. Η μία αφορούσε στο όνομα της γλώσσας, είπαμε ότι λέγεται μακεδονική γλώσσα. Και η δεύτερη ήταν ότι είχαμε το θέμα του λαού, ο οποίος των πολιτών των Σκοπίων, οι οποίοι αποκαλούνται ολόκληρα, γράφει η συμφωνία, Μακεδόνες, κάθετος πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας. Στην πράξη όμως είναι βέβαιο ότι κανένας δεν πρόκειται να λέει όλο αυτό το μακρινάρι, όλοι θα μένουν στο Μακεδόνες. Κύριε Συρίγο, εμείς ακούσαμε τον κύριο Καμένο να αναφέρει ότι οι Έλληνες θα έχουν τον τελικό λόγο. Αυτό σημαίνει για εσάς δημοψήφισμα? Εκτιμώ ότι η κυβέρνηση θα αποφύγει να κάνει κάποιο δημοψήφισμα για αυτό το θέμα, διότι σε ένα δημοψήφισμα ο λαός ψηφίζει όχι για πάρα πολλούς λόγους που δεν σχετίζονται πάντοτε με το αντικείμενο του δημοψηφίσματος. Παραμονές εκλογών, οποιαδήποτε σοβαρή κυβέρνηση θα απέφευγε κάτι τέτοιο. Βέβαια, ο κύριος Καμένος και ανεξάρτητοι Έλληνες, αν επιμείνουν σε κάτι τέτοιο. Δεν έχουν τη δυνατότητα να προκηρύξουν μόνοι τους δημοψήφισμα. Είναι κυβερνητική απόφαση. Το θέμα είναι ότι εγώ θεωρώ ότι όλη η συμφωνία των Πρεσπών θα οδηγήσει σε εκλογές. Δηλαδή, έτσι σε όπως βλέπω. Στα Σκόπια. Σε εκλογές σε εμάς. Δηλαδή, ναι, θα είναι η αφορμή για τις εκλογές.
Τα Σκόπια έχουν τον δημοψήφισμα. Θα τα σπάσει ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ανεξάρτητους Ελλήνες. Ακριβώς. Δηλαδή γύρω στο Μάρτιο που θα έρθει στη Βουλή η συμφωνία. Εκεί βλέπαμε τις εκλογές έτσι και αλλιώς, κύριε Συρίγου, εμείς. Για το Μάιο. Μάρτιο, ναι, αλλά θα έχουμε αφορμή. Απρίλιο, Μάιο. Θα έχουμε αφορμή το Σκοπιανό. Θα έχουμε αφορμή. Λέτε και θα... ότι με αυτό θα πάει σε εκλογές. Ναι. Δεν θα πάει με την οικονομία. Δεν θα πάει με άλλα θέματα. Ο καθένας από τη δική του Σκοπιά βολεύεται από αυτή την περίπτωση, από τους δύο κυβερνητικούς εταίρους. Οι μεν ΣΥΡΙΖΕΙ θα πούν ότι απαλλαγήκαμε από τον καμένο με τον οποίο υποχρεωθήκαμε να συγκυβερνήσουμε τόσα χρόνια. Ο δε καμένος θα έχει ως σημαία, ορίστε, εγώ είμαι υπέρ της Μακεδονίας. Τι υποχρεώθηκαν, αφού τους δίνει τις ψήφους του ο καμένος, τι υποχρέωση είναι αυτή? Άμα δεν ήταν ο καμένος, δεν ήταν κυβέρνηση, κύριε Συρίγου. Δηλαδή, δεν είναι ότι κάνει και χάρη ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα στον καμένο. Ο καμένος το βοηθάει το ΣΥΡΙΖΑ να παραμένει στην εξουσία. Είναι συγκυβέρνηση, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή. Πάντως με 80% των Ελλήνων να διαφωνούν με αυτή τη συμφωνία, καθώς το βασικό ήταν η ταυτότητα και χάσαμε το βασικό μας στοιχείο, τη βασική μας προτεραιότητα σε αυτή τη διαπραγμάτευση, δεν νομίζω ότι θα θελήσει να γίνουν οι εκλογές με αυτό το δίλημα, ουσιαστικά το διακύβευμα. Άρα πιστεύω ότι θα προσπαθήσει να το αναβάλει. Εφόσον οι Έλληνες δεν έχουν αποφασίσει ή δεν έχουν συμφωνήσει, δεν θα είναι εύκολη αυτή η συμφωνία. Αυτό όμως που δυστυχώς διαπιστώνουμε κάθε μέρα είναι ότι δημιουργεί ένα τετελεσμένο, έστω επικοινωνιακά, και ότι φυσικά ναρκοθετεί την επόμενη κυβέρνηση και την δεσμεύει στην εθνική γραμμή που θα έπρεπε να έχουμε κανονικά. Θεωρείτε και να συμφωνήσουμε ότι μπορούν με να γίνουν αλλαγές, κυρία Καϊλή, εφ' εξής? Γιατί εγώ, εγώ θεωρώ ότι το θέμα είναι λήξαν. Για όλους. Όχι εντελώς. Ελάτε στη Μακεδονία για να μας πείτε. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά θεωρώ ότι δεν ασχολούμαστε και πάρα πολύ. Δεν βλέπω πολύ ντόρος να γίνεται. Καλοκαίρι ήταν. Είναι το καλοκαίρι. Κοιτάξτε, για το αν το θέμα λήξαν ή όχι. Έχουμε τα εξής σημεία. Το πρώτο είναι τα Σκόπια. Πρέπει να ολοκληρωθεί η συνταγματική διαδικασία από τα Σκόπια. Εάν δεν ολοκληρωθεί, η συμφωνία πάβει να ισχύει. Οπότε ξαναρχίζουμε τα πάντα από το μηδέν και εκεί έχουμε δυνατότητα να ανταλλάξουμε. Εάν ολοκληρωθεί η συνταγματική αναθεώρηση από πλευρά Σκοπίων, τότε τα Σκόπια αργά ή γρήγορα θα ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, που ήταν και το βασικό όπλο με το οποίο εμείς τους πιέζαμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς θα κυρώσουμε τη συμφωνία μετά. Η εκτίμησή μου είναι ότι η παρούσα κυβέρνηση θα φέρει την συμφωνία για κύρωση στη Βουλή, δεν θα ολοκληρώσει τη διαδικασία, θα την αφήσει για την επόμενη κυβέρνηση ως νάρκη και η επόμενη κυβέρνηση μπορεί και να μην κυρώσει τη συμφωνία. Κατά τη γνώμη μου, αν. Τι περιθώρια υπάρχουν, κύριε Συρίγου, γιατί εδώ βλέπουμε πιέσεις από παντού για την κύρωση συμφωνία. Δηλαδή, καλό είναι και έχετε δίκιο σε αυτό, σε θεωρητικό επίπεδο. Πρακτικά, πόσο και μια επόμενη κυβέρνηση μπορεί να την ακυρώσει? Πρακτικά. Να μην κυρώσει τη συμφωνία. Να μην την κυρώσει. Το κρίσιμο σημείο είναι η ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Αυτό ενδιαφέρει τη διεθνή κοινότητα. Εάν εμείς τα βρούμε με τους Σκοπιανούς με μια συμφωνία ή δεν τα βρούμε κτλ., δεν τους ενδιαφέρει. Γι' αυτό το λόγο και η συμφωνία των Πρεσπών έχει ως κρίσιμο σημείο την ολοκλήρωση των συνταγματικών αλλαγών από πλευρά Σκοπίων και όχι την κύρωση της συμφωνίας και από τις δύο πλευρές. Σας ενδιαφέρει βέβαια και αυτό που λένε οι πολίτες, κυρία Καϊλή. Εσείς βλέπετε ότι θα ξαναξεκινήσουν τα συλλαλητήρια, ότι θα αρχίσει ξανά να αντιδρά ο κόσμος για αυτό το θέμα? Νομίζω ότι ήδη στην έκθεση θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη συνάντηση και διαμαρτυρία την μέρα που μιλάει ο Πρωθυπουργός, καθώς αυτή τη στιγμή και η ένταξη στο ΝΑΤΟ αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποαίρεση. Θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Έχει γίνει μια τυπική συμφωνία που δεν εκφράζει όμως αυτή τη στιγμή τους λαούς των δύο χωρών και θα πρέπει να ακουστούν και οι λαοί των δύο χωρών. Άρα είναι υποαίρεση και η ένταξη στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δημοσκοπήσεις βέβαια έχουν αντιστραφεί στα Σκόπια, νομίζω. Ότι πάνε προς το ναι στη συμφωνία. Βλέπετε ότι κάνει μια συνεχή προσπάθεια να μην αναφέρει τον όρο Βόρεια μπροστά από την ονομασία. Άρα αυτό απευθύνεται κυρίως στο εσωτερικό της χώρας του και μιλάει συνεχώς για το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, το οποίο είναι κάτι ασαφές ως έννοια και στο διεθνές δίκαιο, έτσι, στη διεθνή πολιτική. Νομίζω λοιπόν ότι θα προσπαθήσει να κατηγορήσει τους Έλληνες, θα δείξει ότι εξαναγκάστηκε σε ένα συμβιβασμό, αλλά ότι είναι ό,τι καλύτερο μπόρεσε να πετύχει. Εσείς, αν γίνουν και άλλα συλλαλητήρια, που από ό,τι φαίνεται σίγουρα ο κόσμος θα αντιδράσει ξανά, θα βρεθείτε, είχατε δεχτεί και πειρά. Ναι. Και από τον κύριο Παπαδημούλη στην Ευρωβουλή και μπορεί, τα λοιπά. Μπορεί, θα ξαναείς να το στηρίξετε. Μπορεί και να παραβρεθώ. Η δική μου διαμαρτυρία παρόλα αυτά και κατακεγραμμένη είναι, αλλά και συνεχίζω στα διεθνή φόρα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όπου μπορέσω να διευκρινίζω καταρχήν στους συμμάχους μας ότι τα ζητήματα δεν είναι.
Μπορεί να παρευρεθείτε ή θα παρευρεθείτε. Νομίζω θα είμαι εκεί. Θα είστε εκεί. Αλλά να πω κάτι. Το σημαντικό για μας είναι να δείξουμε καταρχήν ότι παίρνουμε ξεκάθαρα μία θέση. Και αυτή η θέση λέει ότι η ταυτότητα που ήταν το κύριο και έκαιγε φυσικά την Ελλάδα και τους Μακεδόνες είναι το πρώτο που έδωσε και παρέδωσε αυτή η κυβέρνηση. Και το δεύτερο, ότι έχουμε τεράστια οικονομικά ζητήματα τα οποία, και προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε στη συνέχεια, τα οποία δεν μπορούμε να τα δούμε ακόμα, αλλά πιστεύω θα τα βλέπουμε καθημερινά. Και επιτρέψτε μου και να πω ότι αν κάποιος δεν ζει στη Μακεδονία, μπορεί αυτό να φαίνεται σαν ένα πρόβλημα που είναι, αν θέλετε, ζήτημα αξιοπρέπειας. Είτε ένα βαθιά πολιτικό και οικονομικό ζήτημα. Είχαμε καλές σχέσεις με τους γείτονές μας παρότι υπήρχε αυτή η διένεξη. Και νομίζω ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος. Και οικονομικές συναλλαγές υπήρχαν όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι μα δεν και είναι. Υπάρχουν. Γιατί δεν υπάρχουν. Βεβαίως. Είναι μια από τις μεγαλύτερες χώρες. Το μεγαλύτερο ΑΕΠ των Σκοπίων οφείλεται στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Η χώρα μας είναι η πρώτη χώρα σε επενδύσεις στα Σκόπια και ο πρώτος οικονομικός εταίρος των Σκοπίων εδώ και πολλά χρόνια. Βέβαια. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που δεν το έχει δείξει, δεν το έχει αναδείξει ούτε ο Υπουργός Κοζιάς, ούτε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην ατζέντα και στις προτεραιότητες απέναντι στους συμμάχους μας. Θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι το ζήτημα δεν είναι απλώς η ονομασία, είναι η ταυτότητα, εγώ είναι τα προϊόντα, είναι οι οικονομικές συμπληρωτές και οι αλυτρωτισμοί μέσα στο Σύνταγμα να το συζητάμε, να δούμε πού θα πάει αυτό. Ευχαριστούμε την κυρία Καϊλή, την Ευρωβουλευτή, και τον κύριο Συρίγο, τον καθηγητή διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής του Παντίου Πανεπιστημίου.